Τώρα, εγώ θα πάω πρώτα σε ένα αγαπημένο θέμα δικό μου και θα το λέω όσο καιρό έχω μικρόφωνο και όσο καιρό έχω βήμα, πρέπει να κάνουμε κάτι με το νερό. Πρέπει να κάνουμε κάτι με το νερό, δεν κάνουμε τίποτα, θα το βρούμε μπροστά μας και τότε θα είναι πολύ αργά. Ε, κοίταζα χθε τα στοιχεία που έβγαλε το Εθνικό Αστεροσκοπείο με... από το meteo.gr σε τρεις περιοχές στην, στην Ελλάδα, τον Ιούνιο δεν έριξε καμία σταγόνα βροχής. Καμία. Είναι το κέντρο της Αθήνας, που πες λίγο σε, σε πειράζει αν δεν έχει βρέξει. Που πειράζει, αλλά πες δεν λίγο σε πειράζει. σε πειράζει. Όμως στη Λιβαδία και στη Σπάρτη δεν έριξε σταγόνα βροχή. Σταγόνα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σε περιοχές που την περίοδο 2007-2023 έβρεχε ικανοποιητικά, τώρα έβρεξε ελάχιστα. Και θα τις πω για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Στον Ευρωκόπη τέσσερις φορές κάτω από, τη, από την προηγούμενη περίοδο που ανέφερα. Στο Περτούλι επίσης τέσσερις φορές κάτω. Στη Φλόρινα ήταν η μισή βροχή από ότι ε, άλλους, ε, άλλους Ιούνιου στα προηγούμενα χρόνια. Στα Γιάννενα μισή βροχή σε σχέση με το τι γινόταν στα προηγούμενα χρόνια. Και στην Τρίπολη ήταν δέκα φορές κάτω η βροχή που έριξε στην Τρίπολη τον Ιούνιο σε σχέση με άλλους Ιούνιους την περίοδο, όπως είπα, 2007-2023. Είπαμε και χθε. Λέρο ύφνο είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκη. Σέριφο επίση, αλλά λόγω τη πυρκαγιά που έκαψε, έκαψε το δίκτυο. Ε, φοβάμαι ότι θα δούμε και άλλα τέτοια μέσα στο καλοκαίρι και όσο περνάνε ε, ο καιρό θα βλέπουμε ακόμα περισσότερα. Και βλέπω μία αβελτηρία και μια, ένα πράγμα να μην ασχολείται κανένας ε, όταν όλοι οι επιστήμονες κρούνε το, το καμπανάκι και έχουν γίνει καμπάνες της Παναγίας των Παρισίων ότι κάντε κάτι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Ούτε υποδομέ βελτιώνονται, ούτε έργα καινούργια έχουν ανακοινωθεί, ούτε μονάδες μεγάλης αφαλάτωση στα νησιά μα έχουν προβλεφθεί. Ε, και δεν ξέρω πού θα χρηματοδοτηθούν αυτά. Μεγάλα διότι αυτά, αυτά, είναι είναι τα, ζητήματα. αυτά τα έργα υποδομής κάποτε τα χρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το κάποτε αυτό το τρένο εμείς το χάσαμε. Με... δεν είναι ώρα να πούμε ποιος ευθύγει και τι ευθύγει. Τώρα αυτά τα έργα πρέπει να καταβάλεις κόπο για να, να ενταχθούν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Παρεπιπτόντως φίλοι μου πολιτικοί μηχανικοί που ασχολούνται με δημόσια έργα μου λένε ότι δεν υπάρχουν πληρωμές στο τελευταίο διάστημα Πολύ σημαντικές. Δηλαδή καθυστερούν πάρα πολύ να, να πληρωθούν από τις περιφέρειες και οι περιφέρειες τους απαντάνε ότι δεν μας δίνει λεφτά το Υπουργείο Οικονομικών. Ε, το λέω. Είναι έτσι. Είναι διασταυρωμένο. Ε, δεν ξέρω τι γίνεται. Κρατάνε τα λεφτά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή ενώ υπάρχει είναι σίγουρο ότι έχουν, ε, ότι έχουν χρήματα. Γιατί δεν πληρώνουν δεν ξέρω. Τώρα. Θα κλείσω με το θέμα των Εθνών Επαγγελματιών. Ε, πριν αλλάξει θέμα, εδώ να επισημάνω ότι με την Αθηνά Μαράκη, την αρχισυντάκτρια αυτή τη εκπομπή, είμαστε σε επικοινωνία με του δημάρχου και σε Λέρο και σε Σύφνο. Γιατί είναι διαφορετικό να πάρουμε. Και την να το πούμε. και Αυτή το το αυτοί, αυτοί κοινωνία, βιώνουν το πρόβλημα. Και τι Εμείς... λύσει και ποιε αιτίε. Εμεί στην το... Αθήνα μπορεί να λέμε. Ε, ε, μόνο να το κατογράφουμε και να, να πιέζουμε μήπω. Κάποιοι ξεκινήσουν να κάνουν κάτι. Ήμασταν αυτοί... λίγο άτυχοι α... με την ε, ώρα που βγαίνουμε στον αέρα, γιατί είναι η ώρα που έχουν τι ε, συσκέψει του. Αλλά το α... είμαστε πάνω στο θέμα και σίγουρα θα δώσουμε φωνή. Αυτοί βιώνουν στους... πάντω το πρόβλημα Στολπικής και αυτοί σημανίες. μπορούν να πούν να τι συμβαίνει. Πάντω, ε, για να γίνω τώρα σαφή, έχει εδώ και δύο δεκαετίε οι επιστήμονε λένε ότι θα ερημοποιηθεί η χώρα, τουλάχιστον το μισό τη κομμάτι από την Πελοπόννησο και κάτω. Και εδώ βλέπουμε ότι τα στοιχεία που έδωσε πριν. Είναι σε πλήρη. Σε ε... όλη τη χώρα. Σε, ο... σε όλη σε τη όλη χώρα. χώρα. Τώρα ε, μα λέει αλλά ότι. Έπαισε ότι στι Πάρτε δεν έπεσε. Έπαιξε... Στα Γόνα και στην Τρίπολη 10 φορέ κάτω. Δηλαδή όλοι οι πελοπόντου. Ουσιαστικά από την Πελοπον... η κεντρική Πελοπόννησος και η Νούτη. Αλλά τώρα να σου λέει ότι, ότι στο Περτούλη 4 φορέ κάτω και στον Ναυροκόπη 4 φορέ κάτω και στη Φλόρινα η μισή βροχή και στα Γιάννη η μισή βροχή. Θα μου πει είναι Ιούνιο. Εντάξει. Εγώ να το πρώτη δεχθώ. Πρώτη αλλά πρώτη πρώτη. θα το δεχθώ ότι είναι Ιούνιο. Αλλά και το προηγούμενο. Η σύγκριση με Ιούνιου γίνεται. Δεν γίνεται με, ούτε με Μάρτιου ούτε με ε, Ιανουάριου.